Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως ακούσαμε το πιο σύντομο ανέκδοτο σήμερα από τον κύριο Καλαματιανό, ότι συγκρούονται δύο κόσμοι, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ ο ίδιος κόσμος και απαράλλακτος. Ο κόσμος δηλαδή που θέλει να διαχειριστεί αυτό το σάπιο και βάρβαρο σύστημα. Και βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έγινε μια πρωτοφανή προσπάθεια εξορασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι δεν ακούσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι δεν ακούσαμε. Μέχρι και ότι άλλαξε η ευρωπαϊκή ατζέντα, είπε ο κύριος Τζανακόπουλος. Βεβαίως, προσαρμόστηκε η ευρωπαϊκή ατζέντα στις σημερινές ανάγκες των πολυεθνικών. Πώς θα σωθούν οι πολυεθνικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, καθόλου δεν άλλαξε ο χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως λυκοσυμμαχία που επιτίθεται με σφοδρότητα στις ανάγκες των λαών της. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό, δίνει αυτά τα τεράστια πακέτα χρηματοδοτικής στήριξης μέσα από την Κομισιόν, μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Γιατί απλώς θέλει να παίξει και αυτή, να πάρει μέρος και αυτή στο παιχνίδι του ανταγωνισμού των τεράστιων πακέτων που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να σώσει τις δικές τις πολυεθνικές και εκείνα για να σώσει τις δικές της. Και από αυτό τον ανταγωνισμό δεν μπορεί να μην απέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην χάσει και άλλο μέρος στον ανταγωνισμό που γίνονται ανάμεσα στα μεγάλα υπεριαλιστικά κέντρα. Έτσι λοιπόν χρηματοδοτεί με χίλιους δύο τρόπους τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και ταυτόχρονα με αυτή τη χρηματοδότηση ποδοπατεί, τσακίζει τα εργασιακά δικαιώματα. Παντού. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, είτε είναι συντηρητικές. Από την Ισπανία μέχρι τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Σε όλα τα κράτη. Ποδοπατούνται τα εργατικά δικαιώματα. Χάνονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ανεργία καλπάζει με γοργούς ρυθμούς. Ανατρέπονται οι εργασιακές σχέσεις. Τσακίζονται ακόμη περισσότερο τα όποια εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πλάι στο πακέτο αυτό το μέτρο λέει το εξής, ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι προώθησεις των μεταρρυθμίσεων. Η ευρωπαϊκή ατζέντα μεταρρυθμίσεων, που σημαίνει τι? Πολύ πιο φτηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς ασφαλιστικά και συγκροτημένα δικαιώματα, για να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των καπιταλιστικών ομίλων. Και ταυτόχρονα διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εξοραίζεται με κάθε τρόπο. Συσκοτίζεται το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες, όπου οι λαοί δέχονται τη σφοδρότατη επίθεση για να σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Συσκοτίζεται το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με αυτό το πακέτο θα επιβάλλει σκληρότατα μνημόνια. Τα ευρωπαϊκά μνημόνια των ευρωπαϊκών εξαμήνων σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να παίρνουν αυτή τη χρηματοδότηση, θα εγκρίνει τα προγράμματα ανάκαμψης όλων των κρατών μελών, εφόσον συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες και τις ιεραρχίες του Ιερατείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Διαμόρφωσε το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, που πανηγυρίζουν. Ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει. Για ποιο πρόγραμμα? Για αυτό το πρόγραμμα που λένε στους εργαζόμενους ότι πρέπει να πληρώσετε για να δουλέψετε. Γιατί, συγγνώμη, τα χρήματα των εργαζομένων διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει τις θέσεις, τη διασφάλιση εντός εισαγωγικών των θέσεων εργασίας. Και σε ποιες θέσεις εργασίας χρηματοδοτεί? Αυτές οι οποίες μετατρέπονται σε μερική, σε προσωρινή απασχόληση εκ περιτροπής εργασία. Άρα δηλαδή από τη μια μεριά λέει ο εργαζόμενος ότι για να έχετε δουλειά πρέπει να πληρώσετε, και από την άλλη τσακίζει τα εργασιακά τους δικαιώματα με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ ή το πρόγραμμα συνεργασίας, όπως το λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η περιτροπής εργασία, η μερική απασχόληση. Και το τρίτο στοιχείο το οποίο δεν λέτε είναι ποιος θα πληρώσει όλα αυτά. Οι λαοί της Ευρώπης θα τα πληρώσουν. Τα χρήματα δεν πέφτουν από τον ουρανό. Τα χρήματα είναι υπεραξία των εργαζόμενων που την κλέβουν τα κράτη, την κλέβουν η εργοδοσία. Και αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν αυτά τα τεράστια πακέτα, τα οποία είτε θα δανειστεί είτε θα εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προσπαθείτε να αποκρύψετε μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερο στοιχείο.
Είμαστε υπέρ του κρατικού καπιταλισμού. Αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει λοιπόν διασώζω τις επιχειρήσεις, διασώζω τους μετόχους σημαίνει. Παρεβαίνει το κράτος για να διασωθούν οι μέτοχοι να μην υποστούν τις ζημιές. Και μεταβιβάζει τις ζημιές των επιχειρήσεων στις πλάτες των φορολογούμενων και των λαϊκών στρωμάτων. Αυτό γίνεται. Για να καταστούν βιώσιμες μετά οι επιχειρήσεις και να μπορέσουν να επιδοθούν πάλι είτε στους παλιούς τους μετόχους είτε σε νέους μετόχους που θα τις αγοράσουν πάλι για ένα κομμάτι ψωμί. Και έχουν μια τεράστια εμπειρία σε αυτή την υπόθεση. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή κρατικοποίησε προβληματικές επιχειρήσεις, το ΠΑΣΟΚ της εξηγεί να τις ιδιωτικοποιήσει για να τις κλείνει. Αυτό έγινε σε διαφορετικές φάσεις και σήμερα έχουμε μια επανάληψη αυτό που έχουμε δει. Και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σε επιχειρήσεις υπό δημόσιο έλεγχο όλα τα προηγούμενα χρόνια, ανεξάρτητα ποιος ήταν κυβέρνηση, ήταν η Νέα Δημοκρατία, ήταν το ΠΑΣΟΚ ή το ΣΥΡΙΖΑ, οι εργασιακές σχέσεις τσακιζώσανται. Το 1/3 των εργαζόμενων της υποδημόσιο έλεγχο ΔΕΗ ήταν εργολαβικοί εργαζόμενοι. Πάνω από το 60% των εργαζόμενων στις υπόλοιπες υποδημόσιο έλεγχο επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματά σας. Γιατί γίνανε αυτά? Για να μπορούν να έχουν οι εργαζόμενοι δικαιώματα. Ακόμη και στο δημόσιο τομέα υπάρχει μια στρατιά αναλώσιμων συμβασιούχων από όλες τις κυβερνήσεις. Και στην εικόνα που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις για τις οποίες έγινε η συζήτηση, έχετε βάλει όλο το χεράκι. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναυπηγεία. Δεν διαφωνεί κανείς από εσάς ότι πρέπει να παραδοθούν στους Αμερικάνους για να μετατραπούν σε νέες βάσεις για τον Αμερικάνικο στόλο. Στον Εώριο της Σύρου αλλά και στην Ελευσίνα. Που όλα αυτά συνοδεύονται με επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων. Ούτε καν σταθερή απασχόληση στον Εώριο της Σύρου δεν έχουν κάτω από τον Αμερικάνικο έλεγχο για επιχείρηση που τα διαχειρίζεται. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι δίνουν και παίρνουν στα συγκεκριμένα ναυπηγεία. Στην ΕΑΒ, ποιος δεν την απαξίωσε? Όλες οι κυβερνήσεις δεν προχώρησαν στην απαξίωση της ΕΑΒ. Έμπειρο εργατικό δυναμικό από την ΕΑΒ έφυγε. Αποδυναμώθηκε από στελεχικό δυναμικό η ΕΑΒ. Και όλοι σας προωθήσατε τη μονόπλευρη εξάρτηση της ΕΑΒ από τη Lockheed. Άρα δηλαδή να είναι συνδεδεμένη η μοίρα της ΕΑΒ με τη Lockheed και την πορεία της. Τα ΕΑΣ, πλήρη απαξίωση. Δεν μπορούσαν να εκτελέσουν παραγγελίες τα ΕΑΣ και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή ΠΑΣΟΚ. Συρρυκνώθηκαν και έχουν καταντήσει αυτό που είναι σήμερα. Από αυτή λοιπόν την άποψη ή για τη ΛΑΡΚΟ δεν μιλάμε, γιατί όλη αυτή η πορεία απαξίωσης και τα σχέδια ιδιωτικοποίησης έγιναν και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Που σήμερα προσπαθεί να μιλήσει να σωθούν αυτές οι επιχειρήσεις. Και η Νέα Δημοκρατία με τεράστια κοινικότητα τοποθετήθηκε σήμερα διαστόματος του Υπουργού Ανάπτυξης. Τεράστια κοινικότητα. Με την ίδια κοινικότητα που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους, τους εποχικά εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού.